Στον απόϊχο του PMS, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο γραφείο του κ. Κολοκυθά. Όλοι θα είδατε το υπέροχο περίπτερό του στο 7ο Patras Motor Show. Εκεί συναντήσαμε, πέραν των άλλων, δύο καινούργια προϊόντα που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Είναι μια αγωνιστική βενζίνη και τα λοιπά. Θα σας τα εξηγήσει ο κ. Κολοκυθάς. Κύριε Χρήστο, θέλω να μας αναλύσετε τα δύο καινούργια προϊόντα που παρουσιάσατε και στο PMS. Να τα δει ο κόσμος, να τα γνωρίσει, να δει τη χρηστικότητά τους. Και όταν τελειώσετε με καλό την επεξήγηση, ας πούμε, του νέου προϊόντου, να μας πείτε και δύο λόγια για το Patras Motor Show, για το 7ο Patras Motor Show. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Καταρχάς, σας ευχαριστώ που ήρθατε για να σας παρουσιάσω τα νέα προϊόντα του Vooly. Ο Vooly έχει ξεκινήσει μια νέα σειρά προϊόντων, τη Vooly Fuel Racing. Έχει φτιάξει δύο νέα προϊόντα, το ροπί και το οκτάν. Το ροπί είναι ένα προϊόν το οποίο είναι καθαρά αγωνιστική βενζίνη. Έχει δύο χαρακτηριστικά που δεν τα έχει ο ανταγωνισμός μας. Πρώτον, ότι δεν χρειάζεται ο κινητήρας να είναι ζεστός. Μπορεί να ξεκινήσει επί τόπου, χωρίς να έχει γίνει προθέρμανση στον κινητήρα. Και το δεύτερο είναι ότι στα πειράματα που έκανε η εταιρεία Vooly Chemicals, παρατήρησε ότι άφηνε κάποια μικρή γλίτσα στην εξάτμιση και στον καταλύτη, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί φθορά. Η Vooly εξέλιξε λοιπόν το προϊόν, το αντίστοιχο προϊόν που είχε και ο ανταγωνισμός, με αυτό το δεύτερο πλεονέκτημα, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτή η γλίτσα και να υπάρχει μεγαλύτερη απόδοση από τον κινητήρα. Και το δεύτερο μας προϊόν είναι το οκτάν. Είναι ένα προϊόν το οποίο αναμειγνύεται με τη βενζίνη. Μπορεί να προσφέρει μέχρι και συν 8 οκτάνια και απευθύνεται σε κοινό το οποίο θέλει να κάνει μια κόντρα το βράδυ, θέλει να πάει μια πιο γρήγορη διαδρομή και μπορεί να το βάλει μέσα στο ντεπόζιτό του και να δει τα αποτελέσματά του. Το έχω δοκιμάσει ήδη σε δύο αυτοκίνητα στην Πάτρα. Ο ένας ήταν ο φίλος μου ο Σάκης ο Καλούδης, ο οποίος μου είπε τα καλύτερα λόγια που πήγαμε και μαζί μια διαδρομή στον Ομπλό. Είπε ότι το αμάξι έκανε πιο καθαρά σκασίματα και έβλεπε ένα καλύτερο ρεπρίζι στις μεσαίες στροφές. Όσον αφορά το 7ο PMS, πραγματικά εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Η οργάνωση άκουσα τα καλύτερα λόγια από όλους όσους συμμετείχανε. Είναι μια πολύ καλή προσπάθεια και αυτό που λέω σε όλους κάθε φορά που με ρωτάνε φίλε θα πάρεις μέρος στο PMS, τους απαντάω ότι τις ημέρες του PMS η Πάτρα είναι γεμάτα όλα τα ξενοδοχεία και αυτό είναι το καλύτερο πράγμα γιατί δουλεύει ο κόσμος, δουλεύουν τα ξενοδοχεία, δουλεύουν οι επιχειρήσεις, δουλεύουν όλα και πρέπει να δείχνουμε την καλύτερη εικόνα γιατί είναι η μοναδική κίνηση μέσα στο χρόνο η οποία κάνει εισρωή τουρισμού για την Πάτρα.